Για ποιο λόγο απειλείτε κάτι ότι δεν θα κατέβετε στις εκλογές, δεν θα συμμετάσχετε? Γιατί δεν μας καταβάλουν το επίδομα εκλογικής αποζημίωσης. Δεν μας καταβάλουν την εκλογική αποζημίωση. Για πόσο χρηματικό ποσό μιλάμε? Δεν ξέρω, εμείς αυτά μέχρι τώρα τα παίρναμε μέσα από τα έξοδα κίνησης. Τα έξοδα κίνησης έχουν καταργηθεί με το νέο μισθολόγιο, άρα θα πρέπει να μας χορηγηθούν εφάπαξ. Όπως γίνεται με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως γίνεται με τα σώματα ασφαλείας. Αυτό τώρα ήταν μόνο για τις τελευταίες εκλογές ή μιλάμε και για προηγούμενες, παλιότερες εκλογές? Για αυτές τώρα. Γι' αυτές ήταν, ναι. Αυτοί βγάλανε νόμο ΦΕΚ και βάλανε κάποιες κατηγορίες μέσα υπαλλήλων που θα πάνε εκλογική αποζημίωση. Και αυτές δεν μας βάλανε μας. Όταν εμείς είμαστε αυτοί που κάνουν, τραβάμε όλη τη δουλειά να είναι. Κατάλαβες? Ναι, διαβάζω. Ναι, για την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής, μεταφορά σάκων. Ναι. Τώρα τι περιμένετε εσείς τώρα για τις επόμενες μέρες? Περιμένετε κάποια κίνηση από το... Το Υπουργείο έκανε η Ομοσπονδία μας διαμαρτυρία και το Υπουργείο Εσωτερικών να πάνε σε τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε. Μάλιστα. Καλώς. Αν δεν μας το δώσει, δεν θα κατέβουμε. Μάλιστα. Καλώς. Καλώς κύριε Χατζηκοστίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.